Στην αναγκαιότητα μιας προοδευτικής κυβέρνησης με κοινωνικό πρόσημο αναφέρθηκε από τον προφητηλίο Αλέξη Τσίπρας, που έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και μαντινάδες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε επαφές που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους, χαρακτήρισε την κατάσταση που βιώνει ο κόσμος της εργασίας και του πρωτογενή τομέα τη χειρότερη από τη μεταπολίτευση, κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την έλλειψη μέτρων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη ρήτρα αναπροσαρμογή στην ενέργεια ως ρήτρα Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η ρήτρα της αναπροσαρμογής, και θέλω να το πω εν πλήρη επίγνωση του τι λέω, είναι ρήτρα Μητσοτάκη. Είναι η ρήτρα της εσχροκέρδειας, την ευθύνη της οποίας έχει η κυβέρνηση που ανέχεται αυτή την εσχροκέρδεια. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια σύντομη ομιλία προς τους συγκεντρωμένους στον προφητηλία. Ανάμεσά τους και αγροτοσυνδικαλιστές, αλλά και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, που περιέγραψαν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που βιώνουν, εξηγώντας του τον κίνδυνο να μην καταφέρουν να καλλιεργήσουν με φόντο την ακρίβεια που μαστίζει. Γιατί μπορούμε όλοι μαζί με συλλογικά σχήματα να κάνουμε θαύματα, Πρόεδρε. Αλλά θέλουμε συνεργασία, θέλουμε συνέργειες. Φαντάζομαι θα πήρατε μια εικόνα ερχόμενος εδώ στην περιοχή, εδώ στο χωριό, για το οδικό δίκτυο, αν συνεχίσετε και πάτε πιο πάνω στην εδωχώρα της περιοχής, θα δείτε ότι το οδικό δίκτυο, θα έλεγα, δεν είναι ευρωπαϊκής χώρας, αλλά τριτοκοσμικής χώρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρθηκε σε ένα έκτακτο σχέδιο κοινωνικής στήριξης, με μέτρα όπως, για παράδειγμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα με ρωτήσετε, τα προτείνετε για να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ξέρουμε ότι δεν θα τα υλοποιήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέβηκε από τα συμφέροντα και παραμένει για τα συμφέροντα. Όχι για το λαό. Όχι για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα από την Κρήτη, λέγοντας ότι η μεγαλόνισος είναι αυτή που θα σημάνει την αλλαγή. Εδώ, από την Κρήτη, από τη μήτρα της Δημοκρατικής Παράταξης, της Προοδευτικής Παράταξης του τόπου, που άνοιξε το δρόμο πολλές φορές σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα, να συνειδητοποιήσουν ότι όταν στο λιόγερμα βλέπουν τον ίσιο τους, δεν τον πόη τους. Και ότι η κρισιμότητα των στιγμών απαιτεί ενότητα και μέτωπο απέναντι στη χειρότερη δεξιά κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά.